Και μακάρι να μην βγουν οι μελέτες επιδημιολογικές που ανακοινώθηκαν από χθες, ότι θα φτάσουμε τέλος Αυγούστου και τα 18.000 κρούσματα, γιατί καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. 18.000 κρούσματα την ημέρα, κυρία Παγώνη. Ναι, ναι. Αυτή είναι η άσχημη εκτίμηση των ειδικών για την αύξηση των κρούσματων μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον οι εμβολιασμοί δεν προχωρήσουν και την ίδια ώρα ξεκινήσει μια περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων όσον αφορά την ατομική προστασία των πολιτών. Αυτό τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της Crete TV η λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη. Όσο το δυνατόν περισσότερο σε κάθε πόλη ξεχωριστά να μπορούν να γίνουν περισσότερα συνεργεία, να προγραμματιστούν συνεργεία για εμβολιασμούς, για να σταματήσει αυτή η μεταδοτικότητα της νόσου, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα συγκριτικά με τις άλλες μεταλλάξεις που είχαμε τους προηγούμενους μήνες έχει αυτή την αύξηση του 50-70% της μεταδοτικότητας. Η γνωστή λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εφιστά την προσοχή των νέων παιδιών επιστρέφοντας από τις διακοπές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, εφόσον στην οικογένειά τους υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί και έχουν υποκείμενα νοσήματα. Όχι απλώς το αποτυπώνουμε, εγώ έχω να πω το εξής. Όσοι εμβολιαστούν δεν πρόκειται ποτέ, έστω και με αυτή τη μετάλλαξη, να μπουν σε μονάδα. Θα περάσουν την νόσο, αλλά με απλά συμπτώματα. Γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, ούτως ώστε και να αρρωστήσουν και να νοσήσουν, τα συμπτώματα θα είναι απλά. Η Δήμαρχη Ιεράπετρας, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Ανογίων και Πλατανιά, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής», αναφέρθηκαν στον κομβικό ρόλο που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση στη διαχείριση της πανδημίας την θερινή περίοδο. Είμαστε μια ομάδα, όλοι μαζί ενωμένοι, η Εκκλησία, που θέλω να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο για την βοήθειά του και τη συμπαράστασή του, ακόμα και στην ενημέρωση του κόσμου. Πραγματικά, εκείνο που απασχολεί φέτος τους τουριστικούς δήμους κατά βάση, εκτιμώ βέβαια και όλη τη χώρα, είναι η λέξη αβεβαιότητα. Πορευόμαστε πλέον με την αβεβαιότητα στα χείλη μας, στη σκέψη μας, στο μυαλό μας καθημερινά. Και εμείς ως Δήμος προσπαθήσαμε να, από τη μεριά μας, να βάλουμε τη δική μας την πλάτη για να σχέσουμε την πορεία της πανδημίας. Όμως ξέρετε ότι ο κόσμος κινείται. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ένας Δήμος έχει ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, αλλά ο δεν έχει, άρα κάποιος είναι κερδισμένος και κάποιος δεν είναι προφυλάγματος. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Αλλά εγώ, κύριε Δασκαλέτη, θα ήθελα να καταθέσω την εξής άποψη, ότι ενδεχομένως έχουμε καταναλώσει πολύ χρόνο και πολύ ουσία στην επιστημονική προσέγγιση του θέματος, κάτι το οποίο ούτε ο κόσμος είναι έτοιμος, ούτε είναι ικανός να διαχειριστεί σαν πληροφορία.